Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Το παλεύω. Από συνήθεια καλά. Τώρα τις λεπτομέρειες μπορούμε να συζητήσουμε. Εκεί θα πάμε. Πάμε να τις ήθελα να ρωτήσω εξ αρχής. Λέγαμε εδώ με την Κωνσταντίνα πριν ότι σε αυτή τη χώρα με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις καταστάσεις, το κυρίαρχο αυτό που κυριαρχεί σαν αντιπολίτευση, ας πούμε, είναι κυρίως η γκρίνια. Δηλαδή σε ό,τι γίνεται, και θετικό να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του, εντάξει, δεν λέω ότι εννοώ για το ομόλογο ή για την αύξηση του κατώτατου, για διάφορα πράγματα, κριτική μεν, αλλά και πάντα γκρίνια και ένα αλλά. Δεν είναι ένα συστατικό της κρίσης αυτό, κύριε Συντυχάκη, που μας έχει φέρει εδώ? Και δεν εννοώ μόνο με αυτή τη σύνθεση. Ότι επειδή η κυβέρνηση μας έβγαλε τον Αύγουστο του 2018 από τα μνημόνια, όπως λέει, επειδή αυξάνει τον κατώτατο μισθό με κάτι ψίχουλα, ή γιατί μας έχει χώσει για τα καλά στους αμερικανοατοικούς σχεδιασμούς, πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται πιο ασφαλής, να αισθάνεται πιο σιγουριά. Όχι. Να αισθάνεται ότι όντως βγήκαμε από τα μνημόνια και είμαστε τώρα μια χώρα με... Μα δεν μιλάω για τον κόσμο, μιλάω για το πολιτικό προσωπικό. Ο κόσμος... Το πολιτικό προσωπικό παίζει το ποιητικό του παιχνίδι, παίζει το ρόλο του. Ναι. Και όταν μιλάμε για πολιτικό προσωπικό, εννοούμε το αστικό πολιτικό προσωπικό που το είδατε πάρα πολύ καλά να μεταλλάσσεται, να μεταπηδάει σαν τις μύγες που μεταπηδούν από ένα στο άλλο, έτσι να μεταπηδούν από τον ένα πολιτικό σχηματισμό στον άλλον, που για αυτούς δεν είναι απολύτως τίποτα και δεν τους είναι τίποτα, γιατί όλοι κινούνται σε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό άξονα που δεν αμφισβητείται. Δηλαδή τι, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ του ΝΑΤΟ, υπέρ των σχεδιασμών τους, υπέρ των μνημονίων, άλλωστε τα έχουν ψηφίσει μεταξύ τους όλα αυτά. Άρα τι νόημα έχει να παραμένουν ακλόνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους, ποτάμια, ενώσεις, κέντρων κτλ. Αφού έχουν κοινή βάση όμως, γιατί είναι τόσο εγκληματικό να μεταπηδούν κάποιοι βουλευτές σε άλλους σχηματισμούς? Το ΚΚΕ είναι ξεχωριστό σε αυτό, εντάξει, σε πολλά είναι ξεχωριστό. Με 15 μπήκε, 15 είναι, 15 θα καταλήξει μέχρι το τέλος της ηττίας και προσδοκά, εφόσον ο ίδιος ο λαός, και αυτό λέμε στο λαό, να το ισχυροποιήσει παντού σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, διότι και το έχει ανάγκη και απέδειξε ότι μπορεί και θέλει να οργανώσει την πάλη του λαού για κατακτήσεις με τα δικαιώματά του, να γίνει και 25, να έχει και 35 βουλευτές μέσα στη Βουλή, να ισχυροποιηθεί μέσα στο κίνημα, στους αγώνες. Αυτό. Μια και μιλάμε γι' αυτό, νιώθετε από την ιστορία των Πρεσπών και μετά, υπάρχει και πριν δηλαδή και λίγο πριν, υπάρχει μία πίεση προς τα μικρότερα κόμματα, πολιτική, εκλογική, εν ώψη και της εκλογικής χρονιάς που διανύουμε? Το νιώθει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα, πιστεύετε? Να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ πριν, και η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως η αστική τάξη στην Ελλάδα, επειδή έχει την εμπειρία της και προνοεί, θέλει να βλέπει μελλοντικά ποιες πρέπει ενδεχομένως να είναι οι εξελίξεις προς όφελός της, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, κάπως έτσι, προσπαθεί να διαμορφώσει το νέο πολιτικό σκηνικό, να διαμορφώσει το νέο συσχετισμό. Ναι. Που αύριο μεθαύριο είτε επιλέξει να είναι ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση του τόπου, είτε η Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει δηλαδή αυτό το δίπολο, ναι, που φαίνεται να εντείνεται, να ενισχύει έτσι το σκυλοκαυγά μεταξύ, ναι, τους, αλλά να υπάρχουν και κάποιοι δορυφόροι γύρω-γύρω, είτε με τη μορφή πολιτικών σχηματισμών, είτε ξεχωριστών βουλευτών, πολιτικών ομάδων εντός και εκτός Βουλής, που θα ενισχύει πότε τον έναν, πότε τον άλλον, να έχουν εφεδρίες, να έχουν παλαντέρ. Γιατί καλά, οι συνεργασίες όμως είναι φαινόμενο στην Ευρώπη πολύ διαδεδομένο πλέον. Δεν είναι τα δίπολα. Και πολλές δεκαετίες, όχι τώρα. Αυτή είναι η μία όχθη. Ναι. Η άλλη όχθη αφορά το λαό. Αφορά το λαό με ποια έννοια? Ότι έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από αυτές τις τρικλοποδιές, από αυτά τα τεχνάσματα του αστικού πολιτικού συστήματος. Υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
Και αυτό λέει το ΚΚΕ, ότι πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη, πρέπει να είναι πλέον υποψιασμένος ο κόσμος, διότι τα μελούμενα δεν είναι καθόλου θετικά, καθόλου μα καθόλου θετικά. Εδώ μιλάμε για προνομοθετημένα μέτρα που η ίδια κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι λένε μέχρι το 2060, με ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, με μείωση του αφορολόγητου, με ένα δισεκατομμύριο ετησίως που θα βγαίνουν από τις τσέπες των εργαζομένων με τη μορφή φορολογίας, χαρατσιών κτλ. 40.000 οι πληστηριασμοί για το 2019 και άλλες 150.000 για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Εσείς... είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Εσείς ως... δεν είναι υποψιασμένος ο κόσμος, δεν πρέπει να είναι. Ωραία. Εσείς ούτε ως... λάθος αναγνωρίζετε μετά την απομάκρυση εκ του Ταμείου, θα έλεγα εγώ, και απευθυνόμενος και προς τον λαό, χωρίς καμιά υπεροψία, διότι αν είναι το βράδυ των εκλογών να βγουν όλοι αυτοί και να πούν για λογαριασμό του ο καθένας ότι ξέρετε ο λαός, να είδατε, ενέκρινε την πολιτική μου, άρα συνεχίζω στο ίδιο τέμπο, στον ίδιο ρυθμό, με τα ίδια μέτρα και μάλιστα πολύ χειρότερα, θα έχει πάρει την χρησιμοποίηση, θα είναι τραγικό, θα είναι τραγωδία, έτσι. Δεν το θα μπορούσατε αυτό. να συμμετάσχετε ως ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με το σκεπτικό ότι εκ των έσω μπορεί να αλλάξει πράγματα και όχι με την κριτική. Είναι καλή και η κριτική, δεν το συζητάμε, αλλά εκ των έσω μπορεί να αλλάξει πράγματα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τέτοια σκέψη. Ναι. Το ΚΚΕ δεν στέκεται μόνο στο επίπεδο της κριτικής. Το ΚΚΕ, ξέρετε, έχει πληρώσει και το τίμημα αυτής της πρότασης για κοινή πόρευση, για συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο, μέχρι που έφτασε και στο σημείο να χάσει το 50% των δυνάμεών του, έτσι. Mm-hmm. Το ΚΚΕ τοποθετείται από θέση αρχών και λέει, καταρχάς υπάρχει εμπειρία ότι αν από το 2012 είχε υποκύψει το ΚΚΕ να πήγαινε σε μια κυβέρνηση, σε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και σε κυβερνητικό επίπεδο μετά το 2015 και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα μας έστειλαν και οι μύγες. Ναι. Δεν μπορεί ένα κόμμα της εργατικής τάξης, ένα κόμμα που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των συμμάχων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, να πάει και να στη Βουλή μέσα να ψηφίζει μνημόνια, αντιλαϊκούς νόμους και πάει λέγοντας. Θα πει, εντάξει, θα μπει σε μια κυβέρνηση, αλλά εάν δει ότι δεν πάνε καλά, να σηκωθεί να φύγει. Ναι, με την έννοια, ξέρετε πώς το λέω, ότι θεωρώ έτσι, δεν ξέρω αν είναι και ρομαντικό λίγο αυτό, αλλά ο μικρότερος πολιτικός οργανισμός, με το που θα γεννηθεί και θα ιδρυθεί, ποιος είναι ο στόχος του? Να μπει σε ένα ρόλο κυβερνητικό για να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν είναι για να πάει ως ένα σημείο και να τώρα, κάνει κριτική. Δεν είναι ούτε ποτάμι μια χρήση, ούτε. Καλά, δεν κάνω συγκρίσεις εγώ τώρα. Ούτε, το ΚΚΕ είναι ΚΚΕ και έχει τη μοναδικότητά του εξορισμού. Εντάξει, δεν τι λέει το ΚΚΕ, ότι σήμερα δίνει τη μάχη για να ανακτήσει ο λαός όλα όσα έχασε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Όταν κυβερνήσεις και συνδέσμοι Ελλήνων βιομηχάνων λένε ότι αυτό είναι ουτοπία. Ο γέγονε, γέγονε λένε, από εδώ και πέρα τελειώσαν τα ψέματα. Το ΚΚΕ λέει ότι ο λαός πρέπει να οργανώσει την πάλη του για να ανακτήσει αυτές τις απώλειες, αλλά αυτό δίνει και το δρόμο, δείχνει το δρόμο για αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν ριζικά, να υπάρξουν ρήξεις, ανατροπές στο πολιτικό σύστημα, στο πολιτικο-οικονομικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός. Η εργατική τάξη με τους συμμάχους της να διεκδικήσουν την εξουσία, την εργατική λαϊκή εξουσία, να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής, δηλαδή ο πλούτος που τον καρπώνονται οι κυφήνες της οικονομίας, να μπορεί να τους καρπώνεται ο λαός με κοινωνικό έλεγχο. Άρα το ΚΚΕ σε πάει πιο πέρα, σου δίνει προοπτική αλλαγής εξουσίας, να αλλάξουν τα κλειδιά της οικονομίας χέρια. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συντυχάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.